Να καλησπερίσω τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη. Καλησπέρα σας, κύριε Πολίτη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Κύριε Πολίτη, θέλω να μου πείτε πάρα πολύ σύντομα, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά εμείς θεωρούμε χρέος μας να αναδείξουμε και το δικό σας θέμα. Πόσο κόσμο αφορά, πόσος κόσμος θα χάσει τη δουλειά του? 1.400 εργαζόμενοι, 1.080 με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ναι. 200 περίπου εργολαβικοί, ναι, που δουλεύουν σταθερά και σε πάγιες και διαρκές ανάγκες. Περίπου 150 με 170 αυτοκινητιστές, χειριστές, δηλαδή με το δικό τους μηχάνημα προσφέρουν με σύμβαση έργου με το δικό τους μηχάνημα τις υπηρεσίες. Έτσι, και σε 5 νομούς οι τοπικές κοινωνίες που εξαρτιόνται μόνο από το εισόδημα των εργαζομένων της Λάρκο. Ποιοι είναι αυτοί οι νομοί, κύριε Πολίτη? Ήταν βέβαια Φθιώτιδα, όλη η Λοκρίδα. Ναι. Όλη η Λοκρίδα στη Φθιώτιδα. Βιωτία είναι η ανατολική, η νότιο, η βόρειο-δυτική, η βόρειο-ανατολική Βιωτία, ο Άνι, δηλαδή τα μεταλλεία Γιάννη. Η Εύβοια είναι η μισή, δηλαδή η μισή Κάλκη και η άλλη μισή είναι τα μεταλλεία της Λάρκο. Καστοριά, Κοζάνη και η Έδρα, που στην Αττική, που έχει και εκεί έναν αριθμό εργαζομένων σοβαρού. Μάλιστα. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι στο τέλος αυτή η ιστορία του να εκποιηθεί η Λάρκο, να πουληθεί? Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να διαπράξει το τελευταίο βήμα, δεν είναι μονόδρομος, του δρόμου που διάλεξε, που είναι το κλείσιμο. Όχι, ναι, θεωρούμε, μας το είπαν ότι κλείνει η Λάρκο, έτσι. Δεν είναι θέμα εκποίησης. Σκέτο, ιδιωτικοποίησης. Την κλείνουνε, μα το ανακοινώσανε, μας το ανακοινώσανε. Ναι, ναι, ναι. Και τα μεταλλεία, τίποτα ορυχεία, συγγνώμη, τίποτα. Λοιπόν, αυτό που μας είπαν, επειδή έχουμε και λίγο χρόνο, έτσι, βασικά κλείνω τη μοναδική βιομηχανία στην Ευρώπη που παράγει νικέλιο. Δεν υπάρχει άλλη. Και που παράγει νικέλιο με τα δικά της κοιτάσματα. Δεν υπάρχουν αλλού κοιτάσματα νικελίου. Λοιπόν, προφανώς έχουν κανονίσει κάτι που προωθούν, είναι τα μεταλλεύματα να μην αξιοποιούνται άλλο στη χώρα μας. Τη Λάρκο την κλείνουν, δηλαδή, με βάση την ανακοίνωση που μας κάνανε προχθές οι υπουργοί. Και συνεχίζουν. Οι υπουργοί, και τι σας είπε, γιατί αρνηθήκατε την πρότασή τους? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εντάξει, γιατί δεν έχουμε που να πάμε, είναι οι δουλειές μας. Ναι. Μας ανακοινώσανε ότι κλείνουν την Λάρκο, μας αποζημιώνουν όλους, μετά θα κάνουν τους διαγωνισμούς. Μας διώχνουν, την κλείνουν, μας απολύουν και μετά. Για να θα την πουλήσουν καθαρή, χωρίς βάρη. Έτσι, μας βγάζουν όλους έξω. Και να κάνουμε, δηλαδή, η σημερινή τοποθέτηση στη τηλεόραση του κυρίου Σταϊκούρα, του υπουργού που είναι αρμόδιος, ας πούμε εδώ, σε κανάλι της Τερεάς, αυτό που είπε, να κάνουμε όλη την προσευχή μας να βρεθεί επενδυτής. Αυτό δεν είναι πολιτική τοποθέτηση, θα κάνουμε την προσευχή μας. Ακόμα και ο Σεβασμιότητος Μετροπολίτης που ήρθε για συμπαράσταση, μας είπε να κάνουμε την προσευχή μας, αλλά να και αναγωνιστούμε. Νομίζω ότι ένας πολιτικός θα έπαιρνε πολιτικά μέτρα για να μην φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Τώρα, εσείς πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Πώς θα κινηθείτε, γιατί και το κοιμηθούμε θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί εκτός, γι' αυτό το σας ρώτησα, το άκουσα καλά. Γιατί και στο κοιμηθούμε, γιατί πέρα από την εργασία υπάρχουν δύο εργατικοί οικισμοί που η θέση τους είναι να τους αδειάσουμε. Άρα θα έχουν και πρόβλημα και ύπνου. Μάλιστα. Οικογένειες με τα παιδιά τους. Η κίνηση των εργαζομένων. Πόσος κόσμος μένει στους οικισμούς? 300 περίπου οικογένειες. 300 οικογένειες. Ναι. Πολύς κόσμος. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, η κίνηση των εργαζομένων είναι ότι άμεσα κάναμε διοικητικά συμβούλια, όλα τα σωματεία μαζευτήκαμε, διαμορφώσαμε τις θέσεις. Αύριο ξεκινάει η πρώτη μεγάλη γενική συνέλευση στο μεγαλύτερο χώρο, στο εργοστάσιο της Λάρινας. Στην εβδομάδα θα έχουμε πολύμορφες δραστηριότητες και δυναμικές δραστηριότητες. Θα τις ακούσετε, θα τις δείτε, θα κοινοποιηθούν. Πρώτος σταθμός είναι μια μεγάλη πλατιά ανοιχτή σύσκεψη που καλούμε με προσδοκία να μετατραπεί σε συλλαλητήριο όλης της περιοχής. Απλά θα είναι σύσκεψη, θα πάρθουν και αποφάσεις.
κάνει συζήτηση. Μάλιστα. Στις 13 του Φλεβάρι, που θα καλεστούν περιφέρεια, δήμαρχοι, σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες κτλ. Που και εκεί θα προτείνουμε μια ημερομηνία μεγάλης κάθοδος στην Αθήνα, στην οποία ενδεχομένως να έρθουμε να παραμείνουμε. Έτσι κι αλλιώς θα μας ξεσπιτώσουν, που θα μας ξεσπιτώσουν από τα σπίτια, σε σκηνές θα πάμε να μείνουμε, μάλλον θα πούμε να τις κατασκηνώσουμε έξω από τα Υπουργεία. Εύχομαι να βρεθεί λύση νωρίτερα, κύριε Πολίτη. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Να είστε καλά.